Και τον χρόνο, και τον χρόνο. Ξεκινάμε με φόρα, με φόρα. Είμαστε έτοιμοι. Κερνάμε σουβλάκια. Έλα, έλα, άμα πάλι, έλα. Αυτό τραβά, αυτό. Πάμε να κομμένει εδώ. Έλα, πάμε για δεύτερη γύρα σε γύρω. Αυτό τραβά, για να σε γυρίσει κάτω. Κάτσε κάτω που ράει τώρα. Ω, παθιάσατε. Ναι, ναι. Έλα. Παλαιρό είναι. Όλα τα ξεχνούν. Α, το γυρίσει όλα. Χρόνια πολλά, Πέμπτη σήμερα, όλα καλά, παρέα, λίγα άτομα, πήγαν όλοι σπίτια, πάνε για μεσημέρι και όλα σπίτι. Τι πράγματα είναι αυτά. Εμείς εδώ πέρα κάναμε σαματά για να έρθει ο κόσμος, σουβλάκια διάφορα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο καφέ Biker, Streeters, ό,τι μπορούμε να κάνουμε ο κόσμος εδώ. Και τον χρόνο. Φρίτσι, το όνομα. Καλησπέρα, Μαρία! Εγώ είμαι Σάρα. Πώς περνάμε σήμερα στη Τσικνοπέμπτη? Περνάμε τέλεια, Τσικνοθέρης Day Κομοτηνή 2023. Καμός, πάμε λίγο. Τι έχουμε ντυθεί, πρέπει να μου πείτε τι ντυθήκατε. Ντυθήκαμε νοσηλεύτριες. Ναι, η αρχική ιδέα ήταν νοσηλεύτριες. Αλλά βέβαια μετά γίναμε νοσηλεύτριες της καλλιάς χώρας. Γίναμε καμβάς. Τσικνήσατε, προλάβατε, φάγαμε σουβλάκια. Όχι ακόμα, γιατί δουλεύαμε. Αλλά δεν είμαστε. Τώρα, στην πορεία. Τέλεια, κορίτσι, σας ευχαριστώ πάρα. Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σκαμνό εδώ. Για ποιο λόγο είσαι εντυμένος γκέισα? Ήρθα επιτέλους σε ευκαιρία να αναδείξω την ιαπωνική κουλτούρα μέσα από τα μαγκάλια. Ναι, αλλά οι γκέισες ήταν οι ιερόδουλες του παρελθόντος. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ένα κλασικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος ντύθηκε και δεν ήξερε το τι ντύθηκε. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννη Αγγελίδη και Γιάννη Τρακαλιάρο. Τι έχετε ντυθεί σήμερα, παιδιά? Εγώ έχω ντυθεί Άρης. Τι Άρης? Όποιος τον ξέρει, τον ξέρει. Την Αρίκο μας. Εγώ απλά βρήκα κάτι στο σπίτι μου και το βάλα. Προλάβατε να τσικνήσετε, φάγαμε σουβλάκια. Άρη μου, εσύ μπήκες μπόνους στο μπουσίντο και μου τίθηκες γκέισα. Τι είσαι? Επί 3, επί 4, πόσα χιλιάρικα έβγαλες? Εγώ είμαι εγώ. Εσείς τι έχετε πει, γιατί προλάβατε να τσικνήσετε? Κάτι λίγα προλάβαμε, είναι αλήθεια. Πιο πολύ ήρθαμε για τον κόσμο, κάνανε μεγάλο χαμό τα παιδιά, γουστάραμε. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Παιδιά, δεν πιστεύω να έχετε πιει σήμερα. Εμείς δεν πίνουμε. Μακριά από το αλκοόλ. Κωνσταντίνος. Βαγγέλης. Τι έχετε ντυθεί σήμερα? Κοίτα, εγώ είμαι ο εκτελεστής, αυτή είναι η πάπια μου και μετά πάμε για στιφάδο. Ο εκτελεστής και η πάπια, πάτε για στιφάδο. Προλάβατε να τσικνήσετε? Προλάβαμε να τσικνήσουμε. Τώρα, εμείς ξεκινάμε τώρα μέχρι το βράδυ, εδώ πέρα θα είμαστε. Παιδιά, δεν πιστεύω σαν κι εσείς με τους προηγούμενους να μην πίνετε, δεν πίνουμε σήμερα. Δεν πίνουμε σήμερα, δεν πίνουμε τα πάντα. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να μην πιούμε σήμερα. Μπράβο, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Κυριάκο, σήμερα τι μου έχεις ντυθεί? Σήμερα έχω ντυθεί κάποιος άγνωστος. Άγνωστος, γιατί άγνωστος? Γιατί δεν ήθελα να ντυθώ τίποτα και λέω τι θα ντυθώ, κάποιος να μην αναγνωρίζουν. Το μουσί είναι αλήθεια, αποσπάει κάποιον τον αγνωρίσει. Τι να σου πω, εγώ ήθελα να ντυθώ, ξέρεις κάτι, δεν συμπαθώ πολλά άτομα, οπότε λέω θα ντυθώ άγνωστος. Πρόλαβες να τσικνήσεις, φάγαμε σήμερα σουβλάκια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φάει ακόμα. Τώρα κάπου θα βρω κανένα σουβλάκι να τσιμπήσω, αλλά ψήνομαι πάρα πολύ. Είσαι... Καλησπέρα, βρισκόμαστε με τον φίλο μου. Δημήτρη Καμπουρίδη. Δημήτρη, τι μου έχεις ντυθεί σήμερα? Hot dog. Από το Avant Garden, η στολή μας τη δώσανε για να είμαστε όλοι μαζί ίδιοι.
Και παρτάρουμε, δίνουμε πόνο. Πρόλαβες να τσικνήσεις, φάγαμε αρκετά σουβλάκια. Δεν φάγαμε, δώσαμε πόνο. Φουσκώσαμε και τώρα ήρθαμε να το γιορτάσουμε εδώ. Χαμός γίνεται από πίσω όπως βλέπεις. Δημήτρη, ελπίζω αυτό που πίνεις εδώ πέρα να είναι νεράκι ή σόδα. Είναι νερό σόδα, φίλε μου, μην αγχώνεσαι. Ξέρεις ότι είμαστε μακριά από το αλκοόλ εμείς. Κατά το αλκοόλ, περνάμε καλά, με ανθρακικό και όλα καλά. Κοριτσάρες μου, τι έχετε τυφεί σήμερα! Καμαριέρα! 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 Βλέπω και οι τρεις πρωτοτυπήσατε πάλι! Καμαριέρα και φέτος! Είπαμε να δούμε σεξ! Προλάβατε να τσικνήσετε, φάγαμε σουβλάκια! Όχι, είναι η αλήθεια! Πίνουμε και χορεύουμε! Όχι! Και ήθελα πολύ να φάω! Είπες πίνουμε και χορεύουμε! Δεν πιστεύω να πίνεις! Πίνουμε, εννοείται! Τέτοια μέρα πίνουμε! Μαζί με φαγητό πάντα. Πάντα μαζί και πάντα υπεύθυνη διασκέδαση, σωστά? Σωστά. Θάνος. Θάνο, αρχικά από πού είσαι? Από την Αθήνα. Για ποιο λόγο εμπιστεύτηκες την όμορφη Κομωτινή? Για την αργομεσαία της αδελφής μου. Πώς βλέπεις την Κομωτινή, αν κοιτάξουμε αριστερά και δεξιά? Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις? Είναι πολύ όμορφη, έχει πάρα πολύ ζωή και γενικά υπάρχει ένα χαρούμενο κλίμα. Γιατί δεν τύφηκες? Τέτοια μέρα ντυνόμαστε. Γιατί δεν ήξερα ότι έχει διοργανωθεί κάτι τέτοιο. Αμάν, τι να κάνουμε, Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά, εσύ πώς είσαι? Κορίτσια, τι έχετε ντυθεί σήμερα? Harlequin και Joker. Είμαστε το ζευγάρι του Harlequin και Joker. Είστε ταιριαστό ζευγάρι, είναι η αλήθεια. Προλάβαμε να τσικνήσουμε, φάγαμε σήμερα σουβλάκια. Κάτι φάγαμε. Κάτι κάναμε κι εμείς. Δεν έχουμε πιει, φαντάζομαι. Ίσα-ίσα για να έχουμε χαρά. Μπράβο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ανά, τι έχεις ντυθεί σήμερα? Μετά από δουλειά πώς να κόβεις? Μετά από δουλειά είσαι? Ναι. Σήμερα δουλειά της Συχνοπέμπτη? Εννοείται. Και απόγευμα, εννοείται. Ωραίο το πρόγραμμα σου, Άννα μου, χαίρομαι. Να σου πω, πρόλαβες να τσικνήσεις, φάγαμε αρκετά σουβλάκια. Φάγαμε, ήπιαμε. Ήπιαμε και πάμε δουλειά. Ναι, ήπιαμε και πάμε, τι να κάνω, να μην φανεί εδώ στις κάμερες ότι έχω πιει. Όχι, μην αρχώνεσαι, θα το μοντάρουμε. Ναι, ήπια, έφαγα. Αυτά. Για Συχνοπέμπτη καλά είναι. Για Συχνοπέμπτη καλά. Ναι. Φέτος την Κομωτινή πώς τη βλέπεις, ανεβασμένη συγκριτικά με τόσα χρόνια από εκεί? Ναι, συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, φέτος νομίζω ότι γενικά η πλατεία έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Δηλαδή, πόσο μάλλον εδώ. Σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ραφαήλ μου, πώς αισθάνεσαι σήμερα? Αυτή τη στιγμή βγήκα να πάρω λίγο αέρα, γιατί η πίστη είναι άπειρη
Ο κόσμος δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ όλους που ήρθαν σήμερα απόψε εδώ. Ελπίζω να περνάτε τέλεια όσο περνάμε κι εμείς. Πώς βλέπεις σήμερα την Κομωτινή στα μαγκάλια μετά από τόσο καιρό αποχής? Πιστεύω πως τα πλάνα μιλάνε από μόνα τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά που ρίξαμε φέτος. Η πόλη πιστεύω πως περνάει πάρα πολύ καλά και αυτό φαίνεται. Είμαστε μαζί με τη φίλη μου την Ζωή. Ζωή, αρχικά πρέπει να μου πεις τι έχεις ντυθεί σήμερα. Ντύθηκα ένα γλυκύτατο κοριτσάκι. Δεν είμαι τέλεια. Είναι απίστευτο, Ζωή μου. Ζωή, πώς περνάς? Πρόλαβες να πάρεις σουβλάκια? Περνάω καταπληκτικά, πήρα, ναι. Έφαγα ένα σουβλάκι. Περνάω υπέροχα. Ο κόσμος πώς σου φαίνεται? Φαίνεται να αγκάλιαζε ζωστά τα μαγκάλια σήμερα? Εννοείται. Δεν το βλέπετε? Λοιπόν, παιδιά, πώς περνάμε σήμερα, θέλω να μου. Τέλεια! Δυναμική επιστροφή της Τσικνοπέμπτης! Ναι! Φάγαμε σουβλάκια! Σήμερα προλάβαμε! Πολλά! Ωραία! Δεν πιστεύω να έχουμε πιει όμως! Όχι ρε! Τι λες! Εμείς δεν έχουμε πιει καθόλου! Έτσι, μπράβο παιδιά μου! Καλή συνέχεια! Να περάσετε όμορφα! Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Αδερφάκο μου! Έτσι! Να πούμε δύο πράγματα στις στολές σας. Λοιπόν, είμαστε με τους φίλους μου. Μανώλης. Στέλιος. Πού πήγαν οι άλλοι? Τάσος. Είναι αντικοινωνικό το παιδί. Είναι αντικοινωνικό το παιδί. Δεν πειράζει. Θέλω να μου πείτε σήμερα πώς νιώθουμε στην Τσικνοπέμπτη. Πολύ ωραία, γαμάτα. Ήθαμε να κάψουμε την πόλη. Απίστευτο, όλοι με ένα πάρτι σήμερα. Τι έχουμε ντυθεί όμως? Διαβολάκι. Εμείς λίγο κλαρινογαμπρός. Θα πας κάπου στα μπουζούκια το βράδυ? Ναι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί και κανονίσαμε ηχοδρόμιο. Όλοι μαζί σε μπουζούκια. Άρα σήμερα τελείωτη η βραδιά. Φυσικά. Και το βράδυ. Μέχρι το πρωί. Τα κλειδώσαμε τα σπίτια, γυρνάμε αύριο πάλι. Τα κλειδώσατε τα σπίτια, γυρνάτε αύριο. Έτσι, μπράβο παιδιά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσαμε γυναίκα στο σπίτι και βγήκαμε έξω. Σήμερα με το φίλο μου. Τον Πάνο. Μάνο, σήμερα πρέπει να μου πει τι έχει ντυθεί. Πάνω, φίλε. Χίλια, συγγνώμη, πάμε ξανά. Βρισκόμαστε σήμερα με το φίλο μου. Τον Πάνο. Πάνω, πρέπει να μου πεις τι έχεις ντυθεί σήμερα. Σήμερα ντύθηκα κάτι σε εξωτικό ή κακό ορκ, κάτι τέτοιο. Ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτό το ντύσιμο? Δεν είχα πολλά λεφτά και είπα να πάρω κάτι οικονομικό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πάνω μου πώς αισθάνεσαι σήμερα στη Τσικνοπέμπτη. Πρόλαβες να φάμε σουβλάκια? Σουβλάκια όχι, αλλά ήπιαμε αρκετά, μπορώ να πω. Προλάβατε, ήπιατε αρκετά. Το πρωί, ναι. Πώς σου φαίνεται η Κομωτινή τώρα που μετά από ένα χρόνο ξαναζεί τη Τσικνοπέμπτη? Υπέροχη, φίλε μου, είχε λείψει αυτή η φάση. Ζητήκαμε αστέρια. Αστέρια. Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα με τις φίλες μου. Μαρίνα. Μαρία. Νεκταρία. Μαριάννα. Κορίτσια, τι έχετε ντυθεί σήμερα? Αυτοί μας. Οι αυτοί σας. Δηλαδή, αν μπορούσε να μου περιγράψω αυτού σας, τι ντυθήκατε? Καρναβάλια. Party animal. Πώς απολαμβάνετε σήμερα από την Τσικνοπέμπτη? Προλάβατε, τσικνήσατε? Ναι, τσικνήσαμε. Ναι. Από νωρίς. Σουβλάκια προλάβαμε, πανσέτε. Οι πρώτες ήμασταν, οι πρώτες. Εμείς ήταν... Από τις πρώτες. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανες, καλησπέρα παιδιά, πάω απευθείς στα σουβλάκια. Ήταν η μέρα, άρα έπρεπε και μη βάλετε. Ήταν η μέρα. Έχουμε πιει. Κάτι έχουμε πιει. Μέχρι το βράδυ έχουμε ακόμα. Μέχρι το βράδυ, δηλαδή τι, η Τσικνοπέμπτη συνεχίζεται μέχρι το βράδυ? Ναι, στην Κομωτινή συνεχίζεται μέχρι την επόμενη μέρα. Πώς σας φαίνεται ο κόσμος της Κομωτινής? Ωραίος. Ωραίος, δηλαδή, πες μου λίγα περισσότερα. Όλοι και λίγοι σήμερα. Εννοείς το ντύσιμο, εννοείται. Εννοείται, βεβαίως. Εννοείται στο ντύσιμο. Καλησπέρα, βρίσκομαι το φίλο μου τον... Κωστή. Κωστή, τι έχεις ντυθεί σήμερα? Ό,τι βρήκα, ό,τι μου έδωσαν. Από πού βρήκες αυτά τα υπέροχα πράγματα? Από τη μητέρα μου. Από τη μητέρα σου, μητέρα σου έχει γούστο, ωραίο. Βέβαια. Θέλω να μου πεις, αρχικά τι είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου? Αυτό είναι ουίσκι, σκέτο. Σήμερα πίνουμε δηλαδή? Πάντα πίνουμε, απλά σήμερα είναι και ειδική περίπτωση. Είναι ειδική περίπτωση Τσικνοπέμπτη, σωστά? Σωστά. Προλάβαμε να τσικνήσουμε, φάγαμε? Βέβαια. Μια συνέντευξη εδώ, παιδιά. Τα ονόματά σου, παιδιά. Παιδιά, τα ονόματά σας. Πολύ ομιλητικοί τα παιδιά σήμερα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Τα είπατε όλα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίδα. Αμαλία. Κορίτσι, τι έχετε ντυθεί σήμερα? Winnie.
Γιατί ντυθήκατε μαζί, ποια ήταν η πρωτοβουλία, ποια ήταν η σκέψη πίσω από το Winnie? Τρία χρόνια έχουμε τη στολή και δεν την έχουμε βάλει. Αυτή ήταν ακριβώς. Την πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Μετά από πόσο καιρό, μετά από τρία χρόνια. Τρία χρόνια ήρθε η ώρα να την βάλει. Από πού την αγοράσατε? Από Ξάνθη, από Ξάνθη. Καρναβάλια Ξάνθης. Μιλώντας για καρναβάλια Ξάνθης, φέτος θα συμμετέχουμε. Ναι. Εγώ όχι, δεν μπορείς να συμμετέχει. Θα πάμε φέτος. Εννοείται. Τι θα ντυθούμε, πάλι Winnie? Winnie. Εννοείται. Δεν κρατάει λίγο. Πρέπει να τα βγάλει τα λεφτά της η στολή. Ισχύει, συμφωνώ. Σήμερα προλάβουμε να τις κλείσουμε. Φάγαμε αρκετά σουβλάκια. Φάγαμε δύο σουβλάκια μόλις τώρα. Μπορεί να φάμε κι άλλα. Άρα δηλαδή σας πέτυχα ακριβώς το φαΐ. Ακριβώς. Σας έκοψα την μπουκιά. Αμαρτία, αμαρτία, πείτε τα. Συγχώνευμα. Διασκεδάζουμε τουλάχιστον σήμερα. Πώς περνάμε? Τέλεια. Μια χαρά. Όλα τέλεια. Τέλεια, όλα. Αυτά στα χέρια σας τι είναι, νεράκι? Ποτά, ποτά. Ποτά, καλέ. Τζιν, σκέτο. Ποτά. Σήμερα πίνουμε? Όχι καθόλου. Σήμερα τσιχνίζουμε, εγώ ξέρω. Μόνο τρώμε. Μόνο τρώμε. Ναι, αλλά επιμένω. Για να κατέβει το σουβλάκι. Εσύ, για να κάνει digest πιο εύκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Καλή διασκέδαση. Ευχόμαστε να είστε καλά.